στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το οποίο βρίσκεται εντός της αυλής του Καπετανάκιο, κάνουν μάθημα εκ περιτροπής μαθητές από δύο τμήματα της 3ης Λυκείου, λόγω έλλειψη αιθουσών, όπως αποκάλυψε η Νέα Κρήτη. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις ορισμένους γονείς, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους και για τις συνθήκες μούχλας στο εκκλησάκι, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εκεί φιλοξενείται το οστεοφυλάκιο με τα ιερά λείψανα του Αγίου και της οικογένειάς του. Εκ περιτροπής μπήκαν στην εκκλησία, είναι λύση ανάγκης καθόλου επιλογής, δεν ευθύνεται ο σύλλογος, ευθύνονται οι τοπικοί παράγοντες και όποιοι θέλουν να καταγγέλουν, ας καταγγέλουν δημόσια και τους υπεύθυνους. Εμείς θέλουμε τη διαφάνεια και τη δημοκρατία, αυτή προασπιστήκαμε και προασπιζόμαστε και ως σύλλογος και ως σωματείο. Λέμε ότι η εκκλησία είναι χώρος λατρείας. Για λύση ανάγκης έκανε λόγο ο εκπαιδευτικός και πρόεδρος Αλμέη Ηρακλείου Αρετής Παχή, η οποία σημείωσε ότι η εκκλησία δεν είναι χώρος διδασκαλίας, με την ίδια να επιρρύπτει ευθύνες στον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος αν και είχε ενημερωθεί για την έλλειψη αιθουσών πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν δρομολόγησε λύσεις. Δεν ήταν καν λύση. Ήταν μία εξαναγκασμένη απόφαση για να μην διώξουμε τα παιδιά και να μην διαλυθεί το σχολείο. Για αυτή τη χρήση ευθύνεται κατά κύριο λόγο ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση που δεν μας λύνει το πρόβλημα. Και δεν καταλαβαίνω ποια υπερευαισθησία έχουν ορισμένοι όταν δεν κινήθηκαν 11 χρόνια που ήμασταν στην αυλή και πηγαίναμε συλλογικά να διεκδικούμε να μαζικοποιούμε τους αγώνες και δεν τους είδαμε ποτέ στον αγώνα. Ξαφνικά βγαίνουν υπερευαίσθητοι να καταγγέλουν ότι απειλείται το παιδί από τη μούχλα που έχει η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έχει καμία μούχλα. Σύμφωνα με την κυρία Σπαχή, ακόμα και το αίτημα που κατατέθηκε προς τον Δήμο Ηρακλείου για την τοποθέτηση δύο λιόμενων αιθουσών στην αυλή του σχολείου και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών έπεσε στο κενό. Ενώ παράλληλα δεν έχουν δρομολογηθεί, όπως είπε, λύσεις και σε άλλα τεχνικά προβλήματα του σχολείου. Να αναλάβουν οι αρμόδιοι, που είναι κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση, τις ευθύνες τους και να επιλύσουν το πρόβλημα. Δύο λιόμενες στην αυλή θα έλυναν το πρόβλημα. Δεν θα διώξουμε παιδιά πάνω από το σχολείο μας. Γιατί δεν είναι σωστό, γιατί τα παιδιά φοιτούν εδώ. Δεν είμαστε της λογικής να διώξουμε τους μαθητές από το σχολείο, δήλωσε η πρόεδρος Ελμέ Ηρακλείου, η οποία μας υπενθύμησε τα τεράστια προβλήματα που βίωσαν επί 11 χρόνια, τις κακοτεχνίες που αντιμετώπισαν μετά την αποπεράτωση του σχολικού κτηρίου και με τα προβλήματα στο ιστορικό σχολείο να μην έχουν τέλος. Παλεύαμε τις κακοτεχνίες λόγω της ανεπαρκούς κάλυψης των αναγκών μας από τον εργολάβο για 2 χρόνια από τότε που μπήκαμε, είτε γιατί πλημμύριζε το υπόγειο, είτε γιατί είχαμε πρόβλημα στη στέγη. Επειδή έχουμε κακοπαθήσει πολλά χρόνια και επειδή είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι στο κτηριακό, θα θέλαμε να σεβαστεί και η κοινωνία τον αγώνα μας, να διασφαλίσουμε τη δυναμική του σχολείου μας και τις κατάλληλες δυνατές συνθήκες στο χώρο που είμαστε, γιατί κανείς δεν μας πρότεινε να νοικιάσει έστω μια αίθουσα για να διδάσκονται τα παιδιά.